Στο σημερινό επεισόδιο, η ώρα του Εραστέχνη θα ασχοληθεί με την υδατοσφαίριση. Το water polo, όπως είναι η διεθνής ονομασία του αθλήματος, εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα και αρχικά πεζόταν σε λίμνες και ποτάμια. Σύμφωνα με τις φήμες, στην Ινδία κάποιοι Άγγλοι παίζοντας έφυπο πόλο, κάτι αντίστοιχο με το χόκκι αλλά επάνω σε άλογα, έστειλαν από στραβό χτύπημα την μπάλα σε μια παρακείμενη λίμνη. Οι πολίστες βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στο νερό μαζί με τα άλογα για να δροσιστούν και να πιάσουν την μπάλα. Εκεί διαπίστωσαν ότι μπορεί να γίνει ένα ανάλογο παιχνίδι μέσα στο νερό. Έτσι, παίχτηκε για πρώτη φορά πόλο που είχε για τέρματα δύο βάρκες σε απόσταση 50 μέτρων. Το 1890 παίχτηκε σε ανοιχτό κολυμβητήριο του Κένσινγκτον ο πρώτος διεθνής αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας. Ο φανατισμός ήταν τόσο μεγάλος ώστε ο θόρυβος που δημιουργήθηκε διέδωσε το άθλημα στην Ουαλία και στην Ιρλανδία. Το πόλο έγινε Ολυμπιακό άθλημα το 1900 και παραμένει έως και σήμερα. Μετά από αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή, μεταφερόμαστε στο Χαϊδάρι για να γνωρίσουμε την ΑΕ Χαϊδαρίου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα τμήματα υδατοσφαίρισης του Συλλόγου. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Καπόγλου, μας είπε δύο λόγια για την ιστορία και τα τμήματα της ομάδας. Ο Σύλλογός μας λοιπόν δημιουργήθηκε το 2001 από την ένωση δύο συλλόγων, οι οποίοι κολυμπούσαν εδώ στο Χαϊδάρι, του ΑΟ Χαϊδαρίου και της Δάφνης Δαφνίου. Έκτοτε υπάρχει ένα σύλλογο, η Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, η οποία έχει σαν έδρα της το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου. Η ομάδα μας ασχολείται με την κλασική κολύμβηση, με την τεχνική κολύμβηση και με την υδατοσφαίριση. Η υδατοσφαίριση βρίσκεται στην Α2 εθνική κατηγορία. Η αγωνιστική μας κολύμβηση στην κλασική είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Μάλιστα, πέρσι πήρε την τέταρτη θέση πανελληνίως στα κορίτσια και την έκτη πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα. Η τεχνική κολύμβηση είναι ένας πολύ δυνατός σύλλογος και στο επίπεδο της τεχνικής κολύμβησης πανελλαδικά και μάλιστα πέρσι ήμασταν έκτη στο πανελληνίο πρωτάθλημα. Ο σύλλογος της Αθλητικής Ένωσης Χαϊδαρίου έχει γύρω στα 500 παιδιά ως μέλη. Από αυτά τα 300 περίπου βρίσκονται, με 350 βρίσκονται στην κλασική κολύμβηση, γύρω στα 50 είναι στην τεχνική κολύμβηση και 100 παιδιά ασχολούνται με το πόλο. 100 και λίγο παραπάνω ίσως. Στο πόλο έχουμε τμήματα ανδρικό και έχουμε όλα τα ηλικιακά. Δηλαδή έχουμε μίνι παιδες, έχουμε παιδες, έχουμε έφηβους και νέους άνδρες. Άρα δηλαδή έχουμε όλα τα τμήματα και έχουμε και τμήμα εκμάθησης όπου είναι το λεγόμενο προμίνι και εκμάθηση. Ο κύριος Καπόγλου αναφέρθηκε ξεχωριστά στους προπονητές που εργάζονται στο σύλλογο. Ο σύλλογος μας έχει 7 προπονητές στην κλασική κολύμβηση. Είναι ο Καλαγερόπουλος ο Παναγιώτης, είναι η Βάσο η Κρέστα, είναι ο Φραγκίσκος ο Σιάμος, είναι ο Αντώνης ο Δαλαμάγκας, Γιάννα Ευαγγελακούδη και διάφοροι άλλοι προπονητές οι οποίοι προπονούν παιδιά στη μικρή πισίνα και στις εκμαθήσεις. Οι οποίοι ήταν παλιοί αθλητές της ομάδας, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην τεχνική κολύμβηση έχουμε δύο προπονητές, τον Φραγκίσκο το Σιάμο και τον Αντώνη το Δαλαμάγκα. Και στο πόλο έχουμε τον Θοδωρή τον Ανδρεάκο σαν πρώτο προπονητή, έχουμε τον Γιάννη τον Κόχυλα, έχουμε τον Γιάννη τον Διαρεμέ, ο Γιάννης ο Κόχυλας θα αναλάβει φέτος τους μίνι παιδες και τα προμίνι. Έχουμε το Γιάννη το Διαρεμέ, όπως έχει τους παιδες και τους έφηβους. Και έχουμε και, και κάποια άλλα παιδάκια στην κατηγορία των εκμαθήσεων. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις διακρίσεις που έχει σημειώσει ο Σύλλογος και στους αθλητές που έχει αναδείξει. Ο Σύλλογος μας έχει διακρίσεις πάρα πολλά χρόνια. Οι αθλητές που είχε πάρα πολλές διακρίσεις και αθλητές παγκοσμίου επίπεδου. Την Βασιλική την Αγγελοπούλου, η οποία ήταν 8η Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Είχαμε τον Κώστα τον Μαρκόζη, ο οποίος είναι αθλητής παγκοσμίου επίπεδου στα 200 πεταλούδα. Είχαμε πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι είχαν
πανευρωπαϊκές νίκες και πανευρωπαϊκά ρεκόρ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κορίτσια που στελεχώνουν τη γυναικεία εθνική ομάδα και είναι η Φωτεινή Μέτσιου, η οποία κολυμπάει 400 μεικτή και 800 ελεύθερο και 400 ελεύθερο και την Κατσιάρα την Αφροδίτη που κολυμπάει και αυτή 800 ελεύθερο, 200, 400 και 1500. Ο πρόεδρος της ΑΕΧ Αϊδαρίου μας μίλησε και για τα τουρνουά που διοργανώνει ο Σύλλογος κάθε χρόνο. Διοργανώνουμε κάθε χειμώνα ένα τουρνουά προμήνη, το οποίο έχει την επωνυμία Κύπελλο Χαϊδαρίου. Και πέρσι ήταν η δεύτερη χρονιά που το διοργανώσαμε. Επίσης κάθε χρόνο, επί 17 χρόνια τώρα, διοργανώνουμε το Κύπελλο Χαϊδαρίου Κολύβησης, το οποίο γίνεται το Μάιο περίπου. Και είναι ένας σταθμός στις ημερίδες κολύβησης πανελληνίως. Γιατί συμμετέχουν κάθε φορά, σε κάθε αγώνα, παραπάνω από 700 αθλητές. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το κολυμβητήριο και τα τμήματα του Συλλόγου λειτουργούν κανονικά και τους χειμερινούς μήνες. Όλο το χειμώνα δουλεύουμε κανονικά, μέχρι και το μήνα Ιούλιο. Ο μήνας ο οποίος είναι νεκρός είναι μόνο ο μήνας Αύγουστος. Φυσικά υπάρχει μία μείωση τους χειμερινούς μήνες και αυτό στο κομμάτι των εκμαθήσεων. Και είναι φυσιολογικό όταν, επειδή ακόμα το κολυμβητήριό μας και η μικρή πισίνα είναι ανοιχτές, τα παιδάκια τα οποία κάνουν εκμάθηση τα σταματάνε οι γονείς, το οποίο εκτιμώ ότι είναι λάθος, από την άποψη ότι ένα παιδάκι το οποίο κολυμπάει και χειμώνα έχει μεγαλύτερη προστασία από ιώσεις και οτιδήποτε, και εμένα τα δικά μου τα παιδιά τα οποία κολυμπούσανε δεν αρρωστήσαν ποτέ χειμώνα. Η πισίνα είναι θερμαινόμενη χειμώνα, μέχρι το Μάιο ενθερμαίνεται κανονικά. Κρατάμε το νερό σε μια θερμοκρασία γύρω στους 26,5 βαθμούς, που είναι η ιδανική θερμοκρασία για να κάνεις προπόνηση και να ανεβαίνουν οι παλμοί, τέλος πάντων, πάνω από 160 που απαιτείται στην προπόνηση. Τέλος, ο κύριος Καπόγλου αναφέρθηκε στη βοήθεια που παρέχει ο Δήμος Χαϊδαρίου στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεργασία μας με το Δήμο Χαϊδαρίου είναι άψογη. Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Ελέκος μας διαθέτει το κολυμβητήριο και τις διαδρομές που θέλουμε, για να, και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Καραγιάννης Νίκος, μας βοηθάνε απεριόριστα, θα έλεγα, στον κομμάτι του να ικανοποιήσουμε όλες εκείνες τις απαιτήσεις που χρειάζονται για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό και να έχουμε όλη αυτή την ποιότητα στην προπόνησή μας, με την διάθεση διαδρομών, ούτως ώστε η προπόνηση να γίνεται ποιοτικότερη. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα όλες τις ώρες που χρειαζόμαστε την πισίνα να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Και μέσα με αυτό που μου δίνεται τη δυνατότητα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Δήμαρχο Αϊδερίου, αλλά και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καραγιάννη, για όλη αυτή τη βοήθεια που μας προσφέρουν όλο αυτό το χρόνο. Αφού μάθαμε κάποια πράγματα για το Σύλλογο, πάμε τώρα να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που ηγούνται των τμήματων της υδατοσφαίρισης. Ο Θοδωρής Ανδρεάκος, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε για πολλά χρόνια με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού, είναι ο αρχιπροπονητής του Συλλόγου και προπονητής του ανδρικού τμήματος. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος του Χαϊδαρίου ώστε να αναπτύξει σωστά τα τμήματα υδατοσφαίρισης, αλλά και στην εξέλιξη που έχουν από τότε που ανέλαβε τις τύχες του. Είμαι στην ΑΕΧ Αϊδαρίου από το καλοκαίρι του 2014. Η πρώτη μου χρονιά που προπόνησα την ομάδα ήταν η αγωνιστική σεζόν 2014-2015. Το ανδρικό τμήμα βρισκόταν στη Β' Εθνική κατηγορία. Ξεκίνησα μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον πρόεδρο να αναβαθμίσουμε το τμήμα υδατοσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα. Υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στην κολύβηση και στην τεχνική κολύβηση. Στο πόλο, ναι, μεν υπήρχε δραστηριότητα, αλλά προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε πάρα πολύ τις υποδομές. Και βέβαια, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει το ανδρικό τμήμα να έχει μια τέτοια εικόνα ώστε να λειτουργεί σαν καθρέφτης προς τα κάτω. Από το 2014 λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα που μιλάμε, είμαστε στην Α2 εθνική κατηγορία. Δύο χρονιές συνεχόμενες παίζουμε για play-off ανόδου στην Α1. Η εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω είναι κάθε χρόνο και καλύτερη. Ανοίγουμε πλέον δυνατές ομάδες σε επίπεδο ανδρών. Και σιγά σιγά και στα ηλικιακά βλέπουμε προκρίσεις.
Καταφέρνουμε και φτάνουμε μέχρι ένα βήμα πριν την τελική φάση, όταν στο παρελθόν δεν υπήρχε ούτε μία καταγεγραμμένη επίσημη νίκη στα ηλικιακά πρωταθλήματα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε ότι όλα τα τμήματα αναπτύσσονται ομαλά. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους στόχους που έχει θέσει μαζί με τη διοίκηση για τα τμήματα υποδομών. Το όνειρο όσον αφορά τις υποδομές, το όνειρο είναι ένα τμήμα ηλικιακού πρωταθλήματος να βρεθεί σε μια τελική φάση. Δεν μιλάω για το τρελό όνειρο, το οποίο είναι ένα μετάλλιο, το οποίο όμως, όσο δουλεύουμε έτσι, είναι κάτι το οποίο έχουμε τις ελπίδες μας να το διεκδικήσουμε στο μέλλον. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και χρόνο με το χρόνο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, δεν είναι κάτι εύκολο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν κλασικές ομάδες στο χώρο μας που όλα τα τμήματα υποδομής τους δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και πάλι μία χρονιά είναι μέσα, μία χρονιά είναι έξω. Είναι πολύ σημαντικό ότι φτάνουμε μέχρι τη γάμα φάση και ότι κάνουμε νίκες. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάνουμε νίκες και ότι βλέπουμε συνέχεια καινούργια παιδάκια 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών έρχονται, γράφονται στο πόλο και αυτά τα παιδιά μέσα από την πόλη, που είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές ούτε να προσελκύουμε παιδιά από άλλες ομάδες. Ίσα-ίσα εμείς είμαστε μοδότες στις μεγάλες ομάδες, γιατί μας φέρνουν πάρα πολλά παιδιά για να συνεχίσουν την καριέρα τους κάπου αλλού. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στα παιδάκια, και στο αντρικό τμήμα. Κάθε χρόνο ξεπετάγονται 2-3 παιδιά τα οποία συνεχίζουν ή στην Α1 ή σε κάποιες ομάδες καλύτερες από εμάς ή με καλύτερο όνομα. Είναι όμως κάτι το οποίο χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Είμαστε προορισμός για παιδιά τα οποία θέλουν να δείξουν την αξία τους μέσα από τη δουλειά και είμαι πολύ αισιόδοξος. Βασικό μέλημα για το Σύλλογο είναι να αναδεικνύει αθλητές οι οποίοι προερχόμενοι από τα σπλάχνα του κάποια μέρα θα στελεχώσουν την αντρική ομάδα. Το ρόστερ της αντρικής ομάδας που μπορεί να είναι το επίσημο ρόστερ είναι 21 άτομα. Από αυτά τα 21 άτομα, τα 3 χρόνια παρουσιάζουμε εδώ πέρα, κάθε χρόνο 8-9 θέσεις καλύπτονται από παιδιά που είναι κάτω των 15 χρονών και σε πολλά παιχνίδια έχουν και συμμετοχή. Δεν μιλάω δε για την πρώτη χρονιά της Β' Εθνικής, όπου υπήρχαν 5-6 αθλητές μεγαλύτερης σε ηλικία και οι υπόλοιποι όλοι ήταν μικρότεροι. Κάθε χρόνο ξεπετάγεται και ένας. Τη σεζόν αυτή που μας έκλεισε έχουμε ήδη ένα παιδί στην Εθνική Εφήβων, ο οποίος ακολουθεί το πρόγραμμα της Εθνικής Ομάδας, ο Γιώργος Ογκότσης, που είναι γεννημένος το 2000, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της Εθνικής Εφήβων με απότερο σκοπό να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήτανε και πέρσι και σίγουρα αυτό αποτελεί για μας δικαίωση, γιατί θέλουμε να δούμε και άλλα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Και συγκεκριμένα ο Γιώργος φέτος ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας, ήταν σε όλα τα παιχνίδια βασικός και θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα και σε άλλα παιδιά. Βέβαια, χρειάζεται να έχεις και κάποιους μεγάλους αθλητές να δείχνουν τον δρόμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και σε αυτό το κομμάτι όμως σου λέω και στο αντρικό είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί ντόπια παιδιά από την ΑΕ Χαϊδαρίου που έχουν μάθει το πόλο εδώ πρωταγωνιστούν με τους άντρες. Στην Ελλάδα, το πόλο είναι ένα άθλημα που μας έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα βρίσκονται πάντα ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Ρωτήσαμε τον Θοδωρή Ανδρεάγο αν στο συγκεκριμένο άθλημα έρχονται νέοι που θέλουν να γίνουν πολίστες, επηρεασμένοι από αυτές τις επιτυχίες, όπως γίνεται και στα άλλα σπορ, με μεγαλύτερο παράδειγμα την εθνική ομάδα μπάσκετ του 87, όταν και η Ελλάδα μετατράπηκε σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ. Υπάρχει λοιπόν κάτι αντίστοιχο στο πόλο? Υπάρχει, αλλά κατά τη γνώμη μου οι προπονητές στα σωματεία είναι ένα πράγμα που πρέπει να το καλλιεργούν οι ίδιοι μέσα στις ομάδες τους και στα παιδιά. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό μάλλον του Champions League, η προπόνησή μας ήταν να δούμε τον ημιτελικό του Champions League στην τηλεόραση μαζί με όλα τα παιδάκια. Και ήταν κάτι φοβερό, γιατί μες στην αγνότητά τους και πανηγυρίζαν τα γκολ του Ολυμπιακού και μετά τον τελικό πάλι τον είδαμε όλοι μαζί. Φέτος με αφορμή το τουρνουά το μεγάλο που πήγαμε στο Χουάμπα Γουάμπα, όπου για πρώτη μας χρονιά πήγαμε και πάρα πολύ καλά,
Και εκεί είδαμε το μάτι τους ότι γυαλίζει και ανοίγει και βλέπει πράγματα. Δεν είναι όμως ένα σπορ που μπαίνει μέσα στο σπίτι καθημερινά όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Καλλιεργείς άλλα πράγματα στο πόλο. Κανείς που πέρασε μέσα από μια πισίνα, είτε λέγεται κολυβητής είτε πολίστας, ποτέ δεν το μετάνιωσε ούτε αυτός ούτε οι γονείς του που το φέρανε. Καλλιεργεί το άτομο με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν του βάζει ως στόχο το συμβόλαιο και τα χρήματα, δεν υπάρχει αυτό στο άθλημά μας. Του βάζει όμως μια καθημερινή προπόνηση, μια πειθαρχία. Του βάζει το μαθαίνει να μεγαλώνει μαζί με τους φίλους του και να δημιουργούν μια ομάδα. Ξεκινάνε ταξίδια στην επαρχία για αγώνες, απογαλακτίζονται από το σπίτι, συνδέονται μεταξύ τους. Και το αποκορύφωμα είναι όταν τα βλέπεις να πανηγυρίζουν, όταν πετυχαίνουν κάτι, είτε μια καλή εμφάνιση, είτε μια καλή νίκη. Αυτή είναι στην ουσία η ανταμοιβή μας. Νομίζω ότι είδατε πριν ότι κάναμε και μια απονομή από το τουρνουά που πήγαμε. Είναι βασικά αυτό που πρέπει να λειτουργεί. Για μας είναι η συνέχεια από το σπίτι. Θέλουμε να είναι εδώ πέρα, όπως έχουμε συμφωνήσει οι προπονητές μεταξύ μας, έρχονται στην πισίνα και δεν θέλουμε να είμαστε άλλος ένας άνθρωπος που φωνάζει στη ζωή τους, φωνάζει μαμά, ο μπαμπάς, ο δάσκαλος. Θέλουμε να έρχονται εδώ να βγάζουν όλη τους την ενέργεια. Και έχουμε στη στάξη μας και κάποιους αθλητές, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπο. Πρότυπο από την ώρα που μπαίνουν στην πισίνα μέχρι και την ώρα που βγαίνουν. Δεν σου κρύβω κιόλας ότι τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε τρίμηνο στο σχολείο που τελειώνει και παίρνουν βαθμούς, υποχρεούνται το κάθε παιδάκι να φέρνουν τους βαθμούς στο κολυβητήριο, τηρούμε ένα αρχείο, μας ενδιαφέρει πρόοδος. Ποτέ δεν θα πούμε σε ένα μαθητή να αφήσει το μάθημα για να έρθει στην προπόνηση, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να μας νοιάζει τι θα συμβεί μετά το άθλημα. Οπότε μας νοιάζει το χειμώνα αν φοράνε παντόφλες και δεν κρυώνουν. Είναι λίγο πιο οικογενειακό το κλίμα και δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε τόσο επαγγελματίες όσο να δουλεύουμε τα αγνά πράγματα του αθλητισμού και τα παιδιά που είναι να προχωρήσουν θα προχωρήσουν, όπως και να έχει. Το πόλο είναι ένα ερασιτεχνικό άθλημα το οποίο υστερεί σε ό,τι αφορά τις απολαβές των παικτών σε σχέση με αθλήματα όπως το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Είναι αυτός ένας λόγος για έναν γονέα ώστε να μην στείλει το παιδί του στο πόλο? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Καταρχήν θεωρώ ότι επειδή το νερό είναι στη φύση μας και είμαστε πλάσματα του νερού, από τη στιγμή που θα του κάνει το δώρο να το φέρει στο κολυβητήριο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιδί να ξεκολλήσει από εδώ. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι με την μπάλα, είναι όλα τα πράγματα, είναι όλη η προεργασία που γίνεται, ακόμα και η συνάντηση του να κάτσουν σε ένα πάγκο, να μιλήσουν με τον προπονητή, να κάνουν ένα μάθημα τακτικής σε ένα πίνακα, να πάνε σε ένα άλλο κολυβητήριο, να παίξουν, να κάνουν μια κοινή προπόνηση με κάποιες άλλες ομάδες. Αύριο θα έρθει μια ομάδα από την Κύπρο, την οποία κάθε χρόνο έρχεται εδώ πέρα, παίζουμε κάποια φιλικά, βλέπουν και το μικρό τον Κύπριο πώς συμπεριφέρεται. Πήγαμε στο Χάμπα Γουάμπα, είδαμε τον Κροάτη, τον Σέρβο, τον Σλοβαίνο, τον Πιτσιρικά, πώς είναι. Και υπάρχει ένα μαγικό συστατικό μέσα στο άθλημά μας, το οποίο το παιδί μένει. Για μένα το δώρο ο γονιός θα το κάνει όταν το φέρει. Το αν θα κάτσει μέχρι τα 40 είναι καθαρά στο χέρι του. Άμα κοιτάξουμε λίγο πιο γη, θα δούμε να έχω έναν αθλητή εδώ πέρα της εθνικής ομάδας, ο οποίος είναι 40 χρονών, είναι παντρεμένος, δουλεύει, έχει 2 παιδάκια και παρόλα αυτά έρχεται εδώ πέρα, παίζει το πόλο του, του αρέσει να είναι εδώ, δεν θέλει να το σταματήσει, έχει καταλάβει ότι ο ρόλος του είναι να μάθει και στο μικρό πώς να συμπεριφέρεται και να του μάθει και τα μυστικά. Οπότε δεν είναι αυτό που με φοβίζει το αν θα επιλέξει το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Σίγουρα όμως, αν είναι κάτι που τον νοιάζει το οικονομικό, υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που ασχολούνται με το μπάσκετ. Είναι και το πόλο ένα άθλημα το οποίο κάνει και αυτό τη δικιά του δουλειά. Καλό είναι στη μικρή ηλικία να συνδυάζονται όλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ο μικρός αθλητής να είναι γραμμένος στο πόλο και να κάνει και 2 εβδομάδες μπάσκετ. Θα επιλέξει εκείνο. Απλά επειδή το έχω ζήσει το άθλημα από παιδάκι, σαν εκπαιδευόμενος πολίστας, μετά έπαιξα, έκανα την καριέρα μου στην Α1, τώρα το ακολουθώ από τη θέση του προπονητή. Έχω μια εμπειρία, σου λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που θα μπει σε αυτό το κομμάτι, μετά να σταματήσει. Τέλος, ο Θοδωρής Ανδρεάκος αναφέρθηκε στο στόχο του τμήματος πόλο της ΑΕΚ Χαϊδαρίου. Πίστεψε με, είμαστε ένας προορισμός ο οποίος έρχονται παιδιά τα οποία στις ομάδες τους είτε έχουν αδικηθεί εντός εισαγωγικών, είτε δεν τα έχουν επιστέψει.
Και τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που ήρθαν από άλλες ομάδες με σκοπό να δουλέψουν σκληρά. Δουλέψανε σκληρά, παίξανε και μετά προχωρήσανε. Δεν είμαστε ένα σωματείο το οποίο μπορεί να διαθέσει ένα budget και να πούμε ότι ξέρεις, έλα εδώ να παίξεις, θα υπάρχουν αυτά τα οδηπορικά. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοια πράγματα. Και αν, βγαίνει κάποιο, αν υπάρχει κάποιο έσοδο από όλο αυτό το που λέγεται ΑΕΧΑ ΕΔΑΡΙΟΥ τμήματα δοσφαίρισης, προτιμούμε να αναβαθμίσουμε τις ακαδημίες, να μαθαίνουν τα παιδιά πόλο. Και όταν είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι αρρωγός σε ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, του είχα πει ότι στόχος είναι να τα πάρουμε από τις πλατείες, από τα καφέ, να τα φέρουμε εδώ πέρα και όταν είναι έτοιμα να πάνε στην πλατεία που θα την αξιοποιήσουν καλύτερα. Να τα πάρουμε από τις πλατείες που είναι κάθε μέρα, να τα βάλουμε στο νερό. Και από εδώ θα περισσέψει χρόνος να πάνε και στην πλατεία να κάνουν και το παιχνίδι τους. Στο είπα και πριν, είναι λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα. Έχουμε ζήσει και άλλες εποχές εμείς του αθλήματος. Αυτό είναι που προσπαθούμε να διδάξουμε και εδώ πέρα. Όχι το οικονομικό, όχι το τι έχω να πάρω, αλλά το σπορ, αθλητισμός πάνω απ' όλα και αυτοί μπορούν να προχωρήσουν πρωτοαθλητισμός. Ο Γιάννης Κόχυλας, έχοντας κάνει σπουδαία καριέρα στην Α1 με το σκουφάκι του Εθνικού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Χίου και της Εθνικής, πλέον προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις γνώσεις του ως προπονητής στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου. Οπότε είναι αρμόδιος να μας απαντήσει για το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για ένα μικρό παιδί να ξεκινήσει το πόλο. Το ιδανικό είναι τα παιδιά τα οποία είναι από 7 χρονών και κάτω, 7-8 χρονών, να έχουν ξεκινήσει κάποια μαθήματα στην κλασική κολύμβηση, να έχουν μάθει τα στυλ κολύμβησης, τα οποία θα μας βοηθήσουν και σε εμάς για να προχωρήσουν και να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Γιατί στο πόλο υπάρχουν κάποιες περίπλοκες ασκήσεις και συνδυασμός ασκήσεων, τα οποία πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν τα βασικά στυλ κολύμβησης. Πώς διακρίνει ένας προπονητής αν κάποιο παιδί έχει το ταλέντο για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο? Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν παίζεται στο έδαφος. Έτσι, είναι στη φύση του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο κάποιο παιδί πολλές φορές το αναγνωρίζει το ταλέντο του όταν το βλέπεις να μπορεί να στέκεται ψηλά στο νερό. Αυτό όμως, πέρα από το ταλέντο που χρειάζεται, προϋποθέτει και κάποιες και πολλές ώρες προπονήσεων, πολύ μεγάλη θέληση. Κάποιο παιδί βλέπεις, επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται με μπάλα, καταλαβαίνεις το αν έχει εξέλιξη στο θέμα της αντίληψης του χώρου, στο θέμα της ομαδικότητας μέσα, το πόσο μπορεί εύκολα να μπει μέσα σε μια ομάδα, γιατί προϋποθέτει ότι θα έχει μαζί του και άλλα 15, 16, 17 παιδιά να συναναστραφεί σε καθημερινή βάση στην προπόνηση. Οπότε είναι και θέματα συμπεριφορές, γιατί τα παιδιά είναι πολύ μικρά, οπότε πρέπει να κάνεις και διαχείριση συμπεριφοράς μέσα σε αυτό. Και το τι θέληση υπάρχει από παιδί σε παιδί. Βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία προπονούνται καθημερινά, δίνουν το 100% στην προπόνηση καθημερινά, και βλέπουμε και άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν ταλέντο, αλλά να είναι λίγο τεμπέληδες και να μην προσπαθούν τόσο πολύ στην προπόνηση. Οπότε είναι ένα συνδυασμός στοιχείων που χρειάζονται τα παιδιά που βλέπεις, και από εκεί και πέρα, επειδή είναι μικρά, μπορεί να τα πλάσεις πιο εύκολα, να προσπαθείς να τους βάλεις μέσα τα στοιχεία στα οποία εσύ θέλεις, αυτά που τους λείπουν, που βλέπεις ότι έχουν έλλειψη, να τους βάλεις στο μυαλό ότι σιγά σιγά και με κάποιο, γιατί όλα τα παιδιά θέλουν ένα ιδιαίτερο τρόπο σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά στάδια, από την εκμάθηση το μέχρι να φτάσουν να παίξουν σε αντρική ομάδα, υπάρχουν πολλά στάδια εξέλιξης. Στα οποία πολλές φορές, εντάξει, κάποιο παιδί μπορεί από την εκμάθηση μέχρι και τα ηλικιακά πρωταθλήματα να είναι πάρα πολύ καλό και να μην καταφέρει να παίξει στην αντρική ομάδα. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, τα οποία βλέπεις μέχρι το εφηβικό
ή νέων ανδρών που είναι μια κατηγορία κατά τους άντρες, να μην είναι τόσο το παιδί, τόσο, να μην έχει τόσο ταλέντο, αλλά να έχει μεγάλη θέληση στην προπόνηση και να το βλέπεις να εξελίσσεται και να φτάνει και να παίζει στην αντρική ομάδα. Πόσες προπονήσεις κάνουν τα παιδιά στις ακαδημίες και τι περιλαμβάνει η προπόνηση στο πόλο? Καταρχήν είναι 6 φορές την εβδομάδα. Έτσι, και όταν μιλάμε για, εκμάθηση μάλλον, μπορεί να γίνονται και 4 και 5 προπονήσεις την εβδομάδα. Τα παιδιά είναι πολύ μικρά και χρειάζονται σιγά σιγά να μπουν και στην... να μην τους επιβαρύνουμε πάρα πολύ σε θέμα καθημερινότητας της προπόνησης. Από εκεί και πέρα, πάντα σε κάθε ηλικία το παιδί αλλάζει και την προπόνησή του. Δεν είναι την ίδια το παιδί που θα ξεκινήσει με την ίδια το παιδί που παίζει στο αντρικό. Οπότε, σίγουρα σε όλα τα παιδιά, ακόμα και από την εκμάθηση, χρειάζεται να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε μάλλον με τη γυμναστική μας εκτός νερού, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις για όλο το σώμα μας, να το γυμνάσουμε χωρίς βάρη, εννοείται για παιδιά τα οποία είναι κάτω από κάποια ηλικία, και αργότερα σταδιακά όταν ανεβαίνουν, όταν προχωράνε και αναπτύσσονται, να βάζουμε και την προπόνηση με βάρη. Οπότε σίγουρα έχουμε μια προπόνηση έξω από το νερό, η οποία μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως μία ώρα, αναλόγως στην ηλικία του παιδιού. Και από εκεί και πέρα, πάλι μέσα στο νερό, μιλάμε για μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να διαρκέσει μία ώρα και ένα τέρτο, και για μεγάλα παιδιά, σταδιακά, μπορεί να διαρκέσει και να φτάσει μέχρι τις 2,5 και 3 ώρες μέσα στο νερό. Υπάρχουν εξειδικευμένες ασκήσεις που κάνουν οι αθλητές στο πόλο? Το πόλο είναι ένα συνδυασμός ασκήσεων, γιατί υπάρχει κολύμπι, υπάρχει ότι πρέπει να κολυμπείς να σηκώσεις την μπάλα, άρα πρέπει να είσαι κάθετος στο νερό. Πρέπει να κάνεις άλλη άσκηση που είναι το πόδια ποδήλατο για να είσαι και να βγεις στο νερό. Υπάρχουν τα πόδια προστίο τα οποία πρέπει να παίξεις άμυνα, πρέπει να σηκώσεις ένα μπλοκ, πρέπει να πάει να κλέψεις τον αντίπαλο την μπάλα, να παίξεις άμυνα, να σηκώσεις μπλοκ, να κρύψεις κάποια γωνία του τέρματός. Οπότε είναι πάρα πολλές ασκήσεις, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από την κολύμβηση, τα οποία τις κάνουμε σαν προσημείωση για να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Πώς αποφασίζει ένας προπονητής τη θέση στην οποία θα αγωνιστεί ένας παίκτης? Αυτό ηλικιακά, και όταν ένα παιδί ξεκινά από την εκμάθηση μέχρι να φτάσει στην αντρική ομάδα, μπορεί να αλλάξει πολλές θέσεις. Ειδικά στα ηλικιακά πρωταθλήματα, είναι λίγα τα παιδιά που ξεχωρίζουν και λέμε ότι αυτός είναι κλασικός φουνταριστός, αυτός είναι ο τερματοφύλακας, είναι μια άλλη θέση, θα το συζητήσουμε. Αλλά για συγκεκριμένα για το φουνταριστό, είναι λίγα τα παιδιά που ξεχωρίζουν και λέμε αυτός είναι κλασικός φουνταριστός. Ο τερματοφύλακας σίγουρα ξεκινάει από μικρή ηλικία, όχι από την εκμάθηση. Όταν ξεκινάμε τα πρωταθλήματα και μπαίνουμε σε περίοδο που τα παιδιά παίζουν ηλικιακά πρωταθλήματα, εκεί ένα παιδί, πάλι για να είναι τερματοφύλακας, πρέπει να βλέπει στην ανάπτυξή του. Συνήθως παιδιά είναι πάλι ψηλά, μακριά, έχουν μακριά άκρα, λεπτά, να μην είναι πολύ βαριά, γιατί πρέπει να πετάγονται και να πιάνουν την μπάλα. Τώρα, ο αμυντικός έχει περίπου τα ίδια, πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα φουνταριστό. Γιατί είναι θέσεις οι οποίες υπάρχει πιο πολύ πάλι. Το ξύλο, που ακούτε και αυτά, εμείς το λέμε πάλι, γιατί αυτό συμβαίνει καθημερινά, ακόμα και στην προπόνηση, παιδιά που είναι στην ίδια ομάδα, δεν υπάρχει ξύλο, αλλά υπάρχει πάλι για να μπορείς το ένα παιδί να διεκδικήσει θέση από τον άλλον. Λοιπόν, αυτές οι δύο θέσεις κυρίως θέλουν όγκο, δύναμη, ύψος, βοηθάει σίγουρα, και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που κάποια παιδιά μπορούν να παίξουν ειδικά στην άμυνα, όχι στο φουνταριστό. Για να εξελιχθεί ένας φουνταριστός, να γίνει πολύ καλός, πρέπει να είναι δυνατός, ψηλός και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά αμυντικός, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να εξελιχθεί, που είναι λίγο πιο ευέλικτα για να μπορούν να κινηθούν γύρω από ένα βαρύ φουνταριστό που λέμε. Η πάλη στην οποία αναφέρθηκε ο Γιώργος Κόχυλας είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στους αγώνες πόλο. Πώς όμως ένας διαιτητής αποφασίζει πότε θα σφυρίξει φάουλ? Είναι ένα άθλημα που είναι δύσκολο για ένα διαιτητή. Γιατί αυτό που γίνεται κάτω από το νερό, πολλές φορές μπορεί να δει κάποια πράγματα από αυτά που γίνονται, μπορεί να φανταστεί κάποια άλλα. Τα όρια κάτω από το νερό, να σας πω την αλήθεια,
πολλές φορές κάποιος διαιτητής δεν μπορεί να τα δει όλα, αυτό που είπαμε στην αρχή. Οπότε και κάποια κλωτσιά, κάποιο τράβηγμα που γίνεται για διεκδίκηση θέση και όλα αυτά, είναι στην ευχαίρεια του διαιτητή να μπορέσει να το δει. Άμα δεν το δει, δεν μπορεί να το σφυρίξει. Τελικά, πόσο εύκολο άθλημα είναι το πόλο, όταν ένας αθλητής πρέπει ταυτόχρονα να κολυμπάει και να παίζει άμυνα ή επίθεση υπό την ασφυκτική πίεση του αντιπάλου? Είναι πολλά πράγματα, γι' αυτό όπως ξεκίνησα από την πρώτη κουβέντα που είπα, είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, είναι μέσα στο νερό, πρώτον. Δεύτερον, οπότε όταν χάνεις μια προπόνηση ή δύο προπονήσεις, αν χάσεις μέσα στην καθημερινότητά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθεις. Αυτό λοιπόν εμείς που θέλουμε να κερδίσουμε είναι οι ώρες προπόνησης. Και γι' αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο οι αθλητές κάνουν πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Μπορεί να είναι ένα ερασιτεχνικό άθλημα, αλλά πιστέψτε με, αντικειμενικά είναι πιο επαγγελματικό και από αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Χρειάζεται περισσότερες ώρες προπόνησης, περισσότερες ώρες στο γυμναστήριο. Για να μπορεί ένας αθλητής να ανταπεξέλθει στην πάλη, πρέπει να προπονηθεί πολύ έξω από το νερό, πάρα πολύ με βάρη, με αρχές εξομοίωσης, που τα οποία τα κάνουμε και εκτός νερού. Να μπει μέσα στο νερό, να κάνει πολλές ώρες προπόνησης, πολλές ώρες φυσικής κατάστασης, με κολύμπι, πολλές ώρες με την μπάλα, πολλές ώρες ασκήσεις για σου, τακτικής και όλα αυτά. Λοιπόν, ένας αθλητής υψηλού επίπεδου, του υψηλότερου επίπεδου μάλλον, τα οποία τα παιδιά ξεκινάνε που παίζουν στην εθνική ομάδα από μικρά μέχρι που φτάνουν στην εθνική αντρών, μπορεί να φτάσει να κάνει 8 ώρες τη μέρα προπόνηση. Είναι πολλές ώρες για αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είστε μέσα στο νερό και υπάρχει συνέχεια επαφή με τον αντίπαλο.